Τιμή και ήχη σε όλο τον αιώνα. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόκος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και γυάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε θυμάστε το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό που σου μεταφορτά πρόσθετα. Και κατεύθυνο το διαβήματα εμέ προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος Μητρός και πάντως των Αγίων. Καταρχάς να απολογηθώ, να ζητήσω συγγνώμη που σας άργησα απόψε λίγο. Φέρνουμε την ευλογία από την Παναγία την 20ηφυσίνησα. Με κάποιους αδερφούς που αξιωθήκαμε να πάμε να προσκυνήσουμε και από την Αγία Παρασκευή ένα ωραίοτατο μοναστήρι που είναι στην περιοχή εκεί κοντά στην Παναγία την Κωνσταντινίδη, εκεί στις Σέρες κοντά. Ροδολίβος λέγεται το χωριό εκεί κοντά. Και όπως λέγαμε και με τους ανθρώπους μέσα στο λεωφορείο, ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι για όλους. Μπορεί να μην είσαστε όλοι εκεί πέρα, αλλά δυνάμει όλοι είμαστε. Όταν ανήκουμε μέσα στην Εκκλησία, ό,τι ζει ένα μέλος ή ένα μέρος του σώματος, το ζει όλο το σώμα. Έτσι όπως και στο σώμα μας, ας πούμε, δεν είναι όλα τα μέλη μας μάτια, ας πούμε. Ένα μέλος είναι μάτι, δύο μέλη, άλλο μέλος είναι χέρι, πόδι. Και το καθένα υπηρετεί όλο το σώμα. Και η υγεία του μέλους είναι και η υγεία όλου του σώματος. Έτσι όταν λειτουργεί σωστά ένα μέλος, όταν ευλογείται ένα μέλος, ευλογείται όλο το σώμα. Επομένως, γι' αυτό λέω σας φέρω με την ευλογία, οπότε και εσείς παίρνετε από αυτή την ευλογία τη χάρη της Παναγίας και της Αγίας Παρασκευής. Είναι ωραίο μοναστήριο και τα δύο και πολύ έτσι φιλόξενα και η γερότησα ιδίως και η δεύτερη μας δέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη και οι αδερφές στο πρώτο μοναστήρι και έχω κάνει σπουδαίο έργο και η μεν και η δε και η αποστολικό έργο κάνουν, μάλιστα στο δεύτερο μοναστήριο που είναι και πολύ φτωχό. Την Αγία Παρασκευή κάνουν και ρεποστούλη, φέρουν παιδιά από από χώρες που είναι μισοκατεστραμμένες, το ανατολικό μπλοκ όπως λέγαμε παλιά, που είναι πολύ φτωχοί άνθρωποι και υπάρχουν παιδιά ορφανά και από πατέρα και από μητέρα και τα φέρνουν εκεί και τα φιλοξενούν στο μοναστήρι και παιδιά που είναι και ανάπηρα και τυφλά και κουφά και τα φροντίζουν, τα γιατρεύουν εδώ, τους κάνουν μεταμοσχεύσεις. Και μια μοναχή μάλιστα που έχουν από την Αφρική είχε έρθει τυφλή και της κάνανε μεταμόσχευση και βλέπει τώρα και βλέπει και ας πούμε πολύ λεπτομεριακά πράγματα από τυφλή που ήταν. Πήρανε μοσχεύματα από την Αμερική. Λοιπόν αυτά τα έργα κάνουν τα μοναστήρια και πήραμε και εμείς μια ωραία γεύση σήμερα και χαρήκαμε πολύ. Και τα λέω αυτά για να καταλάβω ότι δεν είναι. Φαίνεται ότι οι χριστιανοί είναι λίγοι, όντως λίγοι είναι, αλλά υπάρχουν. Παντού ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους που δοξάζουν το όνομά Του και αγιάζουν και τους άλλους και εμάς. Με τη χάρη που έχουν καυτεί από τον Θεό. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού τον Ευεργετινό και θα πούμε για το ψέμα. Ο τίτλος είναι «Να μην λέμε ψέματα, αλλά την αλήθεια». Και πότε επιτρέπεται συγκαταβατικά το ψέμα. Γιατί υπάρχει κάποια περίπτωση που επιτρέπεται. Ρώτησαν ένα γέροντα από το γεροντικό. Τι είναι η ζωή του μοναχού? Και αποκρίθηκε. Στόμα αληθινό, σώμα άγιο, καρδιά καθαρή. Αυτό είναι η ζωή του μοναχού. Αλλά και η ζωή... Ορίστε. Θα το ξαναπώ. Αλλά και η ζωή του κάθε χριστιανού είναι αυτό.
Γιατί έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι μοναχός δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά ένας καλός χριστιανός, ένας σωστός χριστιανός δηλαδή. Και αν θέλουμε να βρούμε το πρότυπο του σωστού χριστιανού, θα ανατρέξουμε σε έναν καλό μοναχό. Γιατί δεν είναι και όλοι μοναχοί καλοί. Τι είναι η ζωή του μοναχού? Και αποκρίθηκε ο γέροντας: στόμα αληθινό, δηλαδή στόμα που λέει την αλήθεια. Και προσέξτε αυτό, έχει πολύ βάθος. Γιατί τι λέει ο Χριστός μας? Αυτά που λαλεί το στόμα βγαίνουν από την καρδιά. Εκ του περισσεύματος της καρδίας μάλιστα, λαλεί το στόμα. Αν λοιπόν στην καρδιά υπάρχει ψέμα, υπάρχει απάτη, υπάρχει δόλος, υπάρχει ο δόλιος, ο διάβολος, και αυτά που λέει το στόμα είναι ψέμα. Άρα καταλαβαίνουμε από τα λόγια την καρδιά. Και είναι φοβερό αυτό. Αν σκεφτεί σήμερα πώς μιλάνε οι άνθρωποι και πώς βρίζουν και πώς αποκαλούν ένα τον άλλον, αυτό φανερώνει τι καρδιά έχουν. Καταλαβαίνετε, όταν αποκαλούν με αυτά τα επίθετα, καταλαβαίνουμε από αυτό τι έχουν στην καρδιά τους. Και είναι φοβερό αυτό, άμα το συνειδητοποιήσει κανείς. Στόμα λοιπόν αληθινό, που σημαίνει καρδιά αληθινή, που σημαίνει αλήθεια με κεφαλαίο. Ο Χριστός είναι στην καρδιά. Και τότε εκείνη και το στόμα αληθινό. Αλλιώς λες ψέματα. Και ψέματα δεν λες μόνο με τα λόγια. Μπορεί να πεις και με την έκφραση του προσώπου σου. Μπορεί να πεις και με όλη τη ζωή, λέει ο Βασδωρόθεος στα ασκητικά του. Όπως λέγανε οι Φαρισαίοι. Λέγανε ψέματα. Με όλη τη ζωή. Το παίζανε άγιοι, άνθρωποι της Εκκλησίας, και από την άλλη λίστευαν τις χείρες και τα ορφανά. Ήταν διπλή ζωή. Λοιπόν, στόμα αληθινό. Δεύτερον, σώμα άγιο. Καθαρό σώμα. Αγνό σώμα. Που σημαίνει και αγνή καθαρή ψυχή. Γιατί αν δεν έχεις αγνή ψυχή, ούτε αγνό σώμα έχεις. Και η παρθενία, όπως λέγαμε και με τους ανθρώπους μέσα στο λεωφορείο τώρα, δεν είναι ένα μέγεθος σωματικό. Η παρθενία, η καθαρότητα δηλαδή, είναι μέγεθος του νου κατά εξοχήν. Δηλαδή η παρθενία είναι στο νου. Όχι ότι απορρίπτουμε τη σωματική παρθενία, βεβαίως και αυτή. Αλλά αυτή είναι αποτέλεσμα της παρθενίας του νουός. Δηλαδή όταν ο νους δεν δέχεται τους πονηρούς και τους αισχρούς λογισμούς και τους βλάσφημους λογισμούς, τότε είναι παρθένος ο άνθρωπος. Όταν δεν δέχεται τους κακούς λογισμούς. Οπότε μετά παρθενεύει και στο σώμα. Είναι αποτέλεσμα η ηθικότητα, η ηθική. Ενώ δυστυχώς έχουμε υποστεί αυτή την αλωτρίωση και πολύ στενά και τα κατηχητικά μας τα παλιά που ήταν προτεσταντικής ας πούμε βάσης και έμπνευσης, που σου λέγανε να είσαι καλός άνθρωπος, έτσι, να κάνεις καλές πράξεις και να είσαι καλό παιδί. Και φτάνει αυτό, να είσαι ηθικός, να είσαι τίμιος, να μην κλέβεις, να μην σκοτώνεις, να μην πορνεύεις, και είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να προχωρήσεις στην παρθενία του νου, να έχεις καθαρό το νου σου. Γι' αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα να είσαι και καθαρός και στο σώμα. Πάντα, παρένθεση. Γι' αυτό θέλω να μας κλείσει άσχημα. Δηλαδή, τώρα δεν το φτάσω από σαν σε μοβέλο, γιατί εγώ πιστεύω ότι σχετικά λίγο αργά, όταν πηγαίναμε ας πούμε, σε κατηχητικά ή κοντά στην ορία μας, δεν είναι αυτή η ενέργεια που είχαν τα παιδιά εκεί μέσα, δεν είναι σαν μια αγάπη, σαν μια νοβερότητα, ότι είναι καλή ή στολισμένη. Είναι αυτό που λέτε, δηλαδή αισθανόσαι κάπως άσχημα εσύ, αντί να αισθάνεσαι την αγάπη, τη σκέπη, τη συγκαταλητικότητα απέναντι στα παιδιά αυτά. Στο τέλος, σαν γενικό το πνεύμα. Δηλαδή, δεν είναι κατάκριση, είναι η αλήθεια αυτή, διότι ακριβώς θεμελιώθηκαν όλα αυτά, ξέρετε, στα προτεσταντικά πρότυπα, δυστυχώς. Και αντιγράψαμε στους Προτεστάντες. Στα κατηχητικά, στα βιβλία, στα εγχειρίδια, τα σκεφτικά και στα πανεπιστήμια μας. Και μέχρι σήμερα τα πανεπιστήμια μας είναι δομημένα με προτεσταντικά πρότυπα. Τα προγράμματα σπουδών που έχουμε στη θεολογική σχολή δηλαδή είναι προτεσταντικά. Τα πήραμε και τα κάναμε καρμπόνο. Αυτό είναι παρένθεση βέβαια. Λοιπόν, στόμα αληθινό, σώμα άγιο και καρδιά καθαρή. Αυτό είναι ο αληθινός χριστιανός. Το σπουδαιότερο μας το λέει στο τέλος, καρδιά καθαρή. Αν η καρδιά είναι καθαρή, το έσωθεν του ποτηρίου που είπε ο Χριστός μας, το εσωτερικό δηλαδή του ποτηρίου, τότε και το εξωτερικό είναι καθαρό. Οι Φαρισαίοι φρόντιζαν να καθαρίσουν μόνο το εξωτερικό. Αυτό που λέμε στην παροιμία, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Ναι, αυτό είναι. Η διπλή ζωή. Στόμα αληθινό όμως, βλέπετε τι σημασία έχει να λες αλήθεια. Αλήθεια, ξέρετε, αν την αναλύσουμε τη λέξη, είναι ωραίο. Είναι από το άτο στερητικό και το λύθι. Τι σημαίνει αυτό τώρα?
να μην λησμονείς. Λήθη θα πει λησμονιά. Τι να μην λησμονείς, τον Θεό. Τότε είσαι αληθινός. Καταλάβατε. Τότε είσαι μέσα στην αλήθεια. Όταν μνημονεύεις συνεχώς τον Χριστό. Να η αδιάλυτη προσευχή. Να η καθαρότητα του νόου. Να η καθαρότητα της καρδιάς. Όταν έχεις το νου στον Χριστό, είναι καθαρή η καρδιά σου. Δεν έχεις κακούς λογισμούς. Πώς θα φύγουν οι κακοί λογισμοί. Με τον κυνηγάς δεν φεύγουν. Αλλά φεύγουν όταν περιφρονήσεις και γυρίσεις το κουμπί στον Χριστό. Γυρίσεις το νου σου και προσεύχεσαι. Είσαι λοιπόν στην αλήθεια όταν δεν ξεχνάς τον Θεό. Όταν δεν έχεις λύθη. Α και λύθη. Το αντίθετο της λύθης. Ένας γέροντας είπε, το ψέμα, άρα το ψέμα τι είναι, είναι η λύθη. Το ότι ξεχνάμε το Θεό. Βλέπετε πόσο μακριά πάει το πράγμα. Έχεις ξεχάσει το Θεό, δεν μνημονεύεις το Θεό, δεν ζεις το Θεό μέσα στην καρδιά σου, άρα είσαι ψεύτικος. Είσαι φαρισαίος, είσαι κύβδηλος. Ένας γέροντας είπε, το ψέμα είναι ο παλαιός άνθρωπος, οφθυρώμενος κατά τας επιθυμίας της απάτης. Βλέπετε, ο παλαιός άνθρωπος. Ο στερημένος Αγίου Πνεύματος, αυτός είναι ο παλαιός άνθρωπος. Ο μη αναγεννημένος, αυτός που δεν έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα. Αύριο γιορτάζουμε την Πεντηκοστή. Τι είναι η Πεντηκοστή? Είναι η έλευση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Η θέωση, αυτή είναι η θέωση. Να έρθει ο Παράκλητος και να μείνει μόνιμα μέσα μας. Και αυτό γίνεται στο βάπτισμα. Αλλά δυστυχώς δεν μένει μόνιμα, διότι τον διώχνουμε εμείς. Μάλλον εμείς φεύγουμε. Γιατί το υπρέμα είναι παντού, αλλά εμείς απομονωνόμαστε. Βάζουμε μονωτικά γύρω από την ύπαρξή μας, που είναι οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας. Οπότε είναι σαν να φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Δεν φεύγει το Άγιο Πνεύμα, εμείς φεύγουμε. Εμείς εμποδίζουμε το Άγιο Πνεύμα να ποτίσει την ύπαρξή μας με τις αμαρτίες και τα πάθη. Και χάνουμε τη θέωση, δηλαδή πάμε προς τα πίσω και χρειάζεται πάλι να γίνει η αποβολή αυτών των μονωτικών, να γίνει μετάνοια, να γίνει το απομπάζωμα, να διώξουμε τα μονωτικά για να έρθει πάλι να κατοικήσει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Και όσο ο άνθρωπος εργάζεται, τόσο δέχεται τις επισκέψεις. Αλλά δυστυχώς δεν μένει πάλι μόνιμα, διότι δεν έχουμε καθαριστεί τελείως. Όταν θα καθαριστούμε τελείως, τότε θα μείνει και αυτό μόνιμα. Και αυτό, ας πούμε, είναι πλέον η θέωση του ανθρώπου, η διαρκής θέωση, είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Ο παλαιός άνθρωπος λοιπόν είναι αυτός που στερείται Άγιο Πνεύμα και φθήρεται κατά τις επιθυμίες της απάτης. Επιθυμεί αυτά που το υποβάλλει ο διάβολος. Ο διάβολος είναι η απάτη. Συλλαμβάνει λοιπόν ο άνθρωπος τις επιθυμίες του διαβόλου και φθήρεται, καταστρέφεται. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι διαλύονται ψυχοσωματικά, συνεχώς. Τις βλέπεις και τις λυπάσαι. Διαλυμένες προσωπικότητες. Όλοι με ψυχοφάρμακα. Μετά το 35 όλοι κυκλοφορούν μια σακούλα με ψυχοφάρμακα. Λοιπόν, προσπαθούν να ηρεμήσουν με ψυχολογίες, με ανατολικές θρησκείες, με γιόγκα, με διαλογισμούς, με χίλια δυο. Και απ' την άλλη μέσα στα νεύρα. Τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, διαλύονται και σωματικά. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί φθύρονται, να, πώς τα λέει, μία-δύο λέξεις. Φθύρονται κατά τις επιθυμίες της απάτης. Έτσι λέει, να κάνεις λεφτά. Πριν να σκοτωθείς τη δουλειά να κάνεις λεφτά. Και αν τα κάνεις μετά. Και μετά θα δει με ένα κρακ οικονομικό και να στα πάρει όλα. Πρέπει να έχεις ένα καλό προφίλ στην κοινωνία. Να έχεις ένα καλό αυτοκίνητο, να έχεις καλό αμάξι. Και φθύρεσαι μέσα σε αυτά. Και ζηλεύεις τον άλλον και γεμίζεις κακίες και αγωνίζεις να το φτάσεις τον άλλον που άλλαξε το αυτοκίνητο. Ότι πρέπει να ανταλλάξεις και εσύ αφού τα άλλαξε εκείνος. Και φθήρεσαι και καταστρέψει μέσα σε αυτά. Έτσι, γιατί λείπει το Άγιο Πνεύμα. Ο παλαιός άνθρωπος κυβερνάει. Και είσαι μέσα στο ψέμα. Γιατί δεν είσαι στην αλήθεια, δεν έχεις τη μνήμη του Θεού, δεν έχεις τον Θεό. Και την αλήθεια, ο κενός άνθρωπος. Ο κατά Θεόν κτιστής. Βλέπετε πόσο μακριά πάει το πράγμα. Δεν είναι μια ηθική να μιλάς ψέματα. Είναι να έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Να τι θα πει αλήθεια. Και να λες την αλήθεια. Να γίνεις καινούριος άνθρωπος, κατά Θεό κτιστής. Να είσαι άνθρωπος πεντηκοστής. Αυτό που γιορτάζουμε αύριο. Να έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Ενεργό. Γιατί όλοι το πήραμε οι Ορθόδοξοι με το βάπτισμα. Αλλά δεν το έχουμε ενεργό. Το έχουμε απενεργοποιήσει.
Έχουμε βάλει αυτά τα μονοτικά που λέγαμε προηγουμένως και δεν αισθανόμαστε τίποτα. Και λες τι διαφέρουμε από τους καθολικούς, τίποτα δεν διαφέρουμε. Γιατί να μην ενωθούμε. Ίσα ίσα μερικές φορές είναι και πιο καλοί από εμάς και πιο ευγενικοί, πιο. Είμαστε και άγαρποι. Αυτοί είναι και πιο οικολόγοι, προσέχουν και το περιβάλλον περισσότερο. Είπε πάλι ο ίδιος γέροντας, η αλήθεια είναι η ρίζα των καλών έργων. Η αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, το είπε ο Χριστός. Βλέπετε. Και το ψέμα είναι ο πνευματικός θάνατος. Ίσως το ψέμα, στερήσε το Χριστό, ίσως το θάνατο, τελείωσε. Γιατί ο Χριστός είναι και η ζωή. Είναι η αλήθεια, είναι και η ζωή. Δεν έχεις το Χριστό, δεν έχεις την αλήθεια, ίσως το θάνατο. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Κάποτε ο Αββάς Αγάθων ρώτησε τον Αββά Αλώνιο αν υπάρχει περίπτωση να πει κανείς ψέματα. Ο ένας Άγιος ρωτάει τον άλλο. Και ο Αββάς Αλώνιος αποκρίθηκε ότι υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση. Πότε τον ρώτησε. Κοιτάξτε τώρα το παράδειγμα που του λέει ο γέροντας. Να, πες ότι δύο άνθρωποι έκαναν φωνικό μπροστά σου. Ο ένας σκότωσε τον άλλο. Και ο ένας βρήκε καταφύγιο στο κελί σου. Ο άρχοντας τον αναζητεί και σε ρωτάει. Έγινε μπροστά σου φόνος. Αν λοιπόν εσύ δεν πεις ψέματα, παραδίνεις τον άνθρωπο στο θάνατο, που δεν επιτρέπεται. Πρέπει να τον αφήσεις στη δικαιοσύνη του Θεού. Μην το ρίξεις στα χέρια της ανθρώπινης δικαιοσύνης, η οποία δεν έχει έλεος. Ο Θεός είναι που έχει έλεος. Και ο Θεός είναι που παιδαγωγεί σωστά τον άνθρωπο. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν παιδαγωγεί τον άνθρωπο. Με να τον βάλεις μέσα σε ένα κουντρούμι δεν τον παιδαγωγείς. Μπορεί να τον πες και χειρότερο. Άστον λοιπόν στα χέρια του Θεού. Αν λοιπόν εσύ δεν πεις ψέματα, παραδίνεις τον άνθρωπο στο θάνατο. Και χάνει ο άνθρωπος την ευκαιρία να μετανοήσει. Που ξέρεις, αν αυτός δεν μετανοήσει μετά και δεν σώσει και την ψυχή του. Ο Άγιος Διονύσιος, γέροντα. Ο Άγιος Διονύσιος το κάνει αυτό. Είναι όμως προτιμότερο να τον αφήσεις ελεύθερο στην κρίση του Θεού. Μην τον παραδώσεις στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γιατί εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Από αυτό λοιπόν γίνεται φανερό ότι μπορεί κάποτε να προτιμήσει κανείς το ψέμα από την αλήθεια. Πότε δηλαδή, όταν δεν χάσεις την αλήθεια με κεφαλαίο, δηλαδή τον Χριστό. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι να μην πεις ψέματα με τα χείλη σου. Να μην χαθεί ο Χριστός. Να μην στερήσεις τον Χριστό τον άλλον. Κοιτάμε το μείζον, το πιο ωφέλιμο. Ο Αββάς Γρηγόριος είπε, από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάφτισμα, ο Θεός απαιτεί αυτά τα τρία, απαιτεί. Τώρα μιλάμε, ας πούμε, για τις βασικές απαιτήσεις του Θεού. Από την ψυχή, ορθή πίστη. Προσέξτε. Ορθή πίστη. Δεν ζητάει, ας πούμε, θέωση, ξέρω εγώ, απάθεια. Πολύ μεγάλα πράγματα αυτά. Μπορεί να μην φτάσει αυτά. Όχι, αλλά ορθή πίστη μπορεί να έχεις. Όλοι μπορεί να έχουμε ορθή πίστη. Δεν είναι τίποτα. Δεν απαιτεί τίποτα. Η πίστη, προϋπόθεση της πίστης δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι να αποδεχτείς την αλήθεια. Να πεις πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Όπως το πίστεψε ο ληστής. Ο ληστής δεν είχε κανένα καλό έργο. Με την πίστη του σώθηκε. Είχε ορθή πίστη. Αυτό το απαιτεί ο Θεός. Γι' αυτό είμαστε δικαιολόγητοι που δεν σωζόμαστε δηλαδή, που πάμε στην κόλαση. Γιατί δεν χρειάζεται τίποτα. Χρειάζεται μόνο να πεις πιστεύω στον Χριστό. Και να συμμορφώσεις τη ζωή σου μετά με αυτό το πράγμα. Την πίστη σου. Όσα χρόνια σου δώσει ο Θεός. Μπορεί να και μήνες, μπορεί και χρόνια, και δευτερόλεπτα. Δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε. Από την ψυχή ορθή πίστη. Από την γλώσσα την αλήθεια. Να πεις αλήθεια. Τι πιο εύκολο και απλό. Και από το σώμα σοφροσύνη. Να έχεις σοφροσύνη. Έτσι, σοφροσύνη είναι η αγνότητα, η καθαρότητα. Μπορεί να μην είσαι παρθένος στο σώμα, να είσαι έγκαμος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι σόφρον. Έτσι. Η σοφροσύνη είναι η παρθενία των εγγάμων. Έτσι, η αγνότητα και η καθαρότητα. Δεν σημαίνει παντρεύτηκα τα καταλήγω όλα. Και πέφτω με τα μούτρα στις ειδονές, τις αρκικές. Από το σώμα σοφροσύνη, από τη γλώσσα την αλήθεια και από την ψυχή την ορθή πίστη. Επειδή
Δεν υπάρχει πετριάρχη, υπάρχει νηστήρα. Ακριβώς, όλα αυτά. Η άσκηση είναι για όλα, δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Όλα αυτά. Αντιόχου του πανδέκτη. Όπως ακριβώς ο άνθρωπος που το στόμα του λέει την αλήθεια αγιάζεται από την αλήθεια με κεφαλαίο α, δηλαδή από τον Κύριο, γιατί ο ίδιος λέει εγώ είμαι η αλήθεια, έτσι και εκείνος που λέει ψέματα μολύνεται από τον πατέρα του, τον πατέρα του ψεύδους δηλαδή, που είναι ο διάβολος. Γιατί το ψέμα προήλθε από τον πονηρό, όπως είπε καθαρά ο Σωτήρας μας. Είναι ψεύτης και πατήρ του ψεύδους. Και πάντοτε ψεύδεται ο διάβολος. Γι' αυτό δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε ποτέ τον διάβολο, ούτε τους δαιμονισμένους που λένε διάφορα. Εκείνοι νομίζουν ότι είναι πηγή πληροφοριών δαιμονισμένοι. Είναι πολύ επισφαλής πηγή πληροφοριών. Ούτε τα όνειρα πρέπει να πιστεύουμε. Γιατί τα περισσότερα είναι από τους δαίμονες. Και πολλοί εξαπατήθηκαν από τα όνειρα. Είναι πατήρ του ψεύδους ο διάβολος. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει πνευματικό οδηγό και να συμβουλεύεται και να ρωτάει πάντοτε. Και βλέπετε τι ωραία και απλά που το λέει. Λες την αλήθεια, είσαι με την αλήθεια, με κεφαλαίο. Αγιάζεσαι μετά. Τηρείς μια εντολή δηλαδή. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ενώνεσαι με τον Θεό. Γιατί όποιος αγωνίζεται να τηρήσει μια εντολή, τηρεί, παίρνει μέσα από τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί μέσα στις εντολές κρύβεται ο Χριστός. Σε όλες τις εντολές. Αν ο άνθρωπος αγωνιστεί να τηρήσει έστω μια εντολή, δέχεται τον Χριστό μέσα του. Και μαζί με τον Χριστό δέχεται και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί κάθε εντολή είναι συνδεδεμένη με όλες τις άλλες εντολές. Και κάθε αρετή είναι συνδεδεμένη με όλες τις άλλες αρετές. Οπότε, αν ο άνθρωπος αγωνιστεί έστω μια εντολή να τηρήσει, μπαίνει σε όλες τις εντολές μέσα. Αν τηρήσει την εντολή της αγάπης, τηρείς όλες τις εντολές. Αν τηρήσει την εντολή του να μην κατακρίνεις, τηρείς όλες τις εντολές. Σιγά σιγά. Όπως είπε λοιπόν καθαρά ο Σωτήρας μας, ο διάβολος είναι πατήρ του ψεύδους και όποιος λέει ψέματα μολύνεται από τον διάβολο. Είναι πολύ απλά πράγματα. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, μη λέτε, λέει, σαπρά λόγια. Να λέτε ψαλμούς και ύμνους. Γιατί γεμίζεται με Άγιο Πνεύμα. Ενώ άμα λέτε σάπια λόγια, βρώμικα λόγια, ισχρά λόγια, βρώμικα τραγούδια, γεμίζεται με πονηρό πνεύμα. Απλά πράγματα. Τι θα βάλεις μέσα σου. Και τι θα βγάλεις μετά από την καρδιά σου. Του Αμπά Ισαΐα. Να μην επενέσεις παρά μόνο όσα είδες και όσα άκουσες, να μην τα πεις σαν να τα είδες. Γιατί έχει διαφορά να ακούσεις από το να πεις, από το να δεις. Και ο λαός μας το λέει, από όσα βλέπεις να πιστεύεις τα μισά, έτσι, και από όσα ακούς μην πιστεύεις τίποτα. Έτσι εδώ ο Άγιος το λέει, να προσέξεις, να μην επένεις παρά μόνο αυτά που είσαι σίγουρος ότι τα είδες και είναι αληθινά. Και όσα άκουσες να μην πεις ότι τα είδες. Τα άκουσες, άλλο τα είδα και άλλο τα άκουσα. Είναι αξιοπιστότερα τα μάτια από τα αυτιά. Και μπορεί να πέσει σε ψέμα. Μάθε τη γλώσσα σου να λέει τα λόγια του Θεού με επίγνωση. Και το ψέμα θα φύγει μακριά σου. Να λέγει τα λόγια του Θεού με επίγνωση. Να ξέρεις τι λες. Το ψέμα γεννιέται από την αγάπη της τιμής και της επιδοκιμασίας των ανθρώπων. Ε? Τι ωραίο είναι αυτό. Πόσες φορές η αγάπη για την τιμή των ανθρώπων, για να ακούσουμε καλούς λόγους, για να μην ακούσουμε απορριπτικούς λόγους, μας κάνει να πούμε ψέματα. Η καινοδοξία δηλαδή. Παίρνει τηλέφωνο, λες, πες δεν είμαι εδώ. Γιατί να πεις ψέματα. Επειδή δεν θέλεις να φανερώσεις και να βάλει ο άλλος, ξέρω εγώ, τι θα βάλει στο μυαλό του και να σε υποτιμήσει, λες εύκολα το ψέμα. Και βάζεις και τον άλλο να πει ψέματα. Ή σου λέει πάμε εκεί πέρα και επειδή δεν θες να πας, λες ψέματα ότι έχω κάτι άλλο, ας πούμε. Και λες και τι έχεις ακόμα. Όχι, πες δεν μπορώ απλά. Γιατί να πεις ψέμα. Αλλά είναι η αγάπη της τιμής των ανθρώπων. Βλέπετε, έχουμε επενδύσει στους ανθρώπους. Ενώ πρέπει να επενδύουμε μόνο στο Θεό. Να ζητάμε μόνο την τιμή του Θεού.
Μάθε λοιπόν, το ψέμα γεννιέται από την αγάπη της τιμής των ανθρώπων. Όταν όμως το εξουδετερώσεις με την ταπείνωση, τότε ο φόβος του Θεού μεγαλώνει μέσα στην καρδιά σου. Αν ταπεινωθείς, αν πάψεις να ζητάς την τιμή των ανθρώπων, αν πάψεις να είσαι καινόδοξος, τότε εξουδετερώνεις με αυτή την ταπείνωση το ψέμα και έρχεται ο φόβος του Θεού και μεγαλώνει μέσα σου. Και αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Από εκεί μετά αρχίζεις και μπαίνεις στη διαδικασία να γίνεις σοφός, αληθινά σοφός. Ενώ βλέπει τον άνθρωπο που λέει ψέματα, οδηγείται σε ένα θράσος μετά. Αποθρασύνεται, εκτροχιάζεται σε μια κακή παρησία. Και στο τέλος καταντάει ανεδής, καταντάει ένας άνθρωπος, ας πούμε, που δεν έχει ιερό και όσιο, όπως λέμε, έτσι. Γιατί το ένα ψέμα φέρνει το άλλο για να καλύψεις το ψέμα. Θα πεις άλλο ψέμα και στο τέλος δεν ξέρεις τι, τα ξεχνάς και εσύ ο ίδιος τι έχεις πει. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φυλάξω από το ψέμα, λέει ο Βασίλειας, γιατί διώχνει το φόβο του Θεού από μέσα σου. Βλέπετε, σε κάνει ανεδί το ψέμα, αδιάντροπο. Όπως είναι ο διάβολος, είναι αδιάντροπος. Όλο ψέματα, γιατί δεν φοβάει τον Θεό. Δεν έχει φόβο Θεό. Το Αβά Μάρκο. Το στόμα του ταπεινόφρονα θα πει την αλήθεια. Βλέπετε πώς συνδέεται η ταπεινοφροσύνη με την αλήθεια. Ο Χριστός είναι ο κατεξοχήν είναι ταπεινός. Αν έχεις ταπείνωση μπορείς να έχεις τον Χριστό. Αλλιώς είσαι στο ψέμα. Οι Φαρισαίοι επειδή είχαν περηφάνεια, εγωισμό, δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Γι' αυτό έλεγχαν τον Χριστό, επειδή ήταν υπερήφανοι. Και ήταν μέσα στο ψέμα. Δεν μπορούσαν να δεχτούν την αλήθεια, τον Χριστό. Βλέπετε το εμπόδιο σήμερα που δεν περνάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, στους ανθρώπους. Είναι ότι είναι υπερήφανοι. Πολύ υπερήφανοι άνθρωποι σήμερα. Και έχουν και την τεχνολογία και νομίζω ότι είναι παντοδύναμες. Έχεις το κινητό, μπορείς να μιλήσεις με όλο τον κόσμο και λες, α, εγώ είμαι. Τι είσαι, σιγά το πράγμα. Έτσι, το εμπόδιο δεν είναι άλλο λοιπόν, είναι στο βάθος είναι η μεγάλη περηφάνεια. Και ο άνθρωπος είναι μέσα στο ψέμα. Γιατί η περηφάνεια είναι το μεγαλύτερο ψέμα που τρέφει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Ότι είναι κάτι σπουδαίο. Ενώ η μεγαλύτερη αλήθεια είναι να παραδεχτείς ότι είσαι ένα τίποτα. Όπως το λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τότε ο άνθρωπος λέει γνωρίζει τον εαυτό του και είναι στην αλήθεια και εκείνος ο άνθρωπος είναι που γνωρίζει αληθινά τον εαυτό του, εκείνος που πιστεύει ότι είναι το ουδέν. Που πιστεύω ότι είναι το τίποτα. Αυτός έχει αληθινή σοφία και αληθινή αυτογνωσία. Αυτός που αντιλέγει στην αλήθεια, λέει ο Βας Μάρκος, είναι όμοιος με εκείνον τον υπηρέτη που ράπησε τον Κύριο στο πρόσωπο. Φοβερό αυτό. Θυμάσαι στο δικαστήριο, μπροστά στους αρχιερείς, εκείνος ο εξυπνάκιας ο δούλος, που χτύπησε τον Κύριο και του λέει ούτως αποκρίνεσαι το αρχιερή. Περασπίστηκε τον αρχιερέα τάχα της. Το χτύπησε. Είναι αντίσταση στην αλήθεια. Ναι, το έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν δεν το έχω ερευνήσει. Αν όντως. Σε Ευαγγέλιο δεν μας λέει τίποτε σχετικό. Υπάρχουν τέτοια διάφορα, ξέρετε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το εμπιστευτούμε απόλυτα. Αν το λέει κάποιος Άγιος, ναι. Αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω βρει πουθενά. Μπορεί κάποιες παραδόσεις από αυτές να είναι σωστές. Αλλά πολλά μπορεί να είναι και από απόκριφα Ευαγγέλια που δεν τα έχουμε μέσα στην Εκκλησία, τα έχει απορρίψει η Εκκλησία. Ακούγονται ωραία, όμορφα, αλλά είναι παραμυθάκια. Έτσι. Γι' αυτό η Εκκλησία τα βγάλε απ' έξω. Όπως που λέει και κάπου αλλού, ότι ο Χριστός μας έφυγανε πουλάκια με πυλό και τα αφήσει και ζωντανέψαν τα πουλάκια και πετάξανε, ας πούμε. Ωραίο ακούγεται, αλλά είναι παραμύθια αυτά, δεν είναι έτσι. Δεν έκανε τέτοια θάματα ο Χριστός. Είναι από τα απόκριφα. Το Αγίου Εφραίμ, ή μάλλον να σχολιάσουμε λίγο ακόμα αυτό. Αυτός που αντιλέγει στην αλήθεια, που λέει ψέματα, που δεν δέχεται την αλήθεια, είναι φοβερό. Είναι σαν να χτυπάει τον Κύριο στο πρόσωπο. Γιατί η αλήθεια δεν είναι ένα αντικείμενο.
είναι ένα υποκείμενο. Είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε. Γι' αυτό όταν, ας πούμε, αναζητάς την αλήθεια, δεν αναζητάς ένα αντικείμενο και λέμε αντικειμενική αλήθεια, ξέρω εγώ. Αναζητάς ουσιαστικά τον Χριστό. Είναι υποκείμενο η αλήθεια. Γι' αυτό και δεν, ας πούμε, κολοβώνεται η αλήθεια. Γιατί είναι σαν να κολοβώνεις τον Χριστό. Δεν μπορεί. Όπως λένε αυτά τα εκτροματικά τώρα, ας πούμε, οι οικουμενιστές, ότι υπάρχει ένα μέρος της αλήθειας σε εμάς, ένα μέρος στους Προτεστάντες, ένα μέρος στους Καθολικούς. Έτσι και πρέπει να τα ενώσουμε όλα αυτά τα μέρη για να βγάλουμε τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν. Έχουμε κομματιάσει τον Χριστό δηλαδή, και τώρα να ενώσουμε τα κομμάτια του για να τον ξαναφτιάξουμε. Τέτοια πράγματα λέγοντας. Δεν κομματιάζεται η αλήθεια. Και που λέει ελευθερώσει εμάς, η αλήθεια πάλι από τι μας ελευθερώνει. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Η αλήθεια είναι πάλι ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα. Όταν γνωρίσεις τον Χριστό, βιωματικά, όχι εγκεφαλικά, τότε ελευθερώνεσαι. Έχεις εμπειρία του Θεού. Η γνώση του Θεού είναι η εμπειρία του Θεού. Να ζήσουμε το Θεό, να ζήσουμε τη ζωή του Θεού. Να μετέχουμε στη ζωή του Θεού. Είναι η θέωση. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Ο Θεός είναι ο απόλυτος ελεύθερος. Και ούτε το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία. Εκεί που είναι το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι η αληθινή ελευθερία. Ελευθερία από τα πάθη μας. Έτσι, εκεί είναι όλη η υποδούλωσή μας. Δεν είναι στους σατράπες του αιώνος τούτου. Μία έχουμε τον Τάδε, μία έχουμε τον άλλο, μία έχουμε τον Τούρκο. Και στους Τούρκους είδαμε Αγίους. Και τώρα έχουμε Αγίους. Και πάντα η Εκκλησία θα έχει Αγίους. Ανεξάρτητα ποιος κυβερνάει. Δεν είναι το πρόβλημα ποιος κυβερνάει πάνω. Είναι ποιος κυβερνάει την καρδιά μας. Ποιον έχουμε μέσα μας. Αν έχουμε τον Χριστό ή αν έχουμε τον Αντίχριστο, τα πάθη. Από αυτό πρέπει να ελευθερωθούμε. Και αυτό δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Παρά μόνο αν έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα έρχεται όταν βρει τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Τη διάθεση, τη θέληση να ελευθερωθούμε και τη στοιχειώδη μετάνοια και ταπείνωση και αγάπη. Αν τα έχει αυτό ο άνθρωπος, σε στοιχειώδη βαθμό έρχεται το Άγιο Πνεύμα και σπάει σιγά σιγά τα δεσμά των παθών, τα οποία τα αγαπάμε δυστυχώς. Και το λένε πολύ ωραία οι πατέρες, είναι αγαπόμενα δεσμά. Δενόμαστε με δεσμά που αγαπάμε και χαιρόμαστε που δενόμαστε. Αυτή είναι η σχιζοφρένειά μας. Το Άγιο Εφραίμ, κάποια νύχτα, χειμώνα καιρό, καθώς οι αδελφοί έκαναν μια έκτακτη εργασία, ένας από αυτούς δεν άντεξε την παγωνιά και γύρισε στο κελί του. Ένα δουλεύαν όλοι μέσα στο κρύο, κάποιος θα λέγαμε λουφάρι. Εκεί δεν πάει μέσα στο μυαλό μας, λέει αυτός, ναι, έκανε πως δεν άντεξε. Αμέσως έτσι θα πει ο κακός ο λογισμός. Αλλά δεν είναι έτσι όμως πάντα. Η αλήθεια. Ένας άλλος τότε βαρυγκόμισε εναντίον του. Δεν ήταν καθαρός και έπιασε κακό λογισμό και λέει, κοιτάξτε τον άτος, λουφάρισε τώρα. Μας την έσκασε. Έστειλαν λοιπόν κάποιον τρίτο αδελφό για να τον καλέσει πάλι στην εργασία. Να τον φέρω πίσω, γιατί μας άφησες. Αυτός πήγε και τον βρήκε να υποφέρει. Ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος, αρρώστησε όντας, δεν μπορούσε να δουλέψει. Τον βρήκε λοιπόν αυτός ο τρίτος αδερφός, να έχει πυρετό προφανώς ή να κάνει αμετό, κάτι τέλος πάντων, δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Γι' αυτό του λέει, κοιτάξτε τι του λέει τώρα. Δεν του λέει με στείλανε να έρθεις πίσω στη δουλειά. Αυτό είναι η αλήθεια. Οι αδερφοί ρωτάνε τι κάνεις. Ψέματα. Δεν ρωτάνε τι κάνεις. Απαιτούσε να γυρίσει πίσω. Οι αδελφοί ρωτάνε τι κάνεις. Όσο για την εργασία σου, μη σε μέλη. Θα την κάνουμε εμείς. Αλλά αντάλλον. Εκείνοι λέγανε, πήγε να το φέρεις πίσω. Μας παράτησε εδώ, να κάνουμε εμείς τη δουλειά. Αλλά βλέπετε, αυτός είχε αγάπη, είχε διάκριση. Και είδε την αλήθεια και έμεινε στην αλήθεια. Τι λέει τώρα ο άλλος που ήταν άρρωστος. Ο Θεός να θυμηθεί την αγάπη σας. Βλέπετε, αναπαύεται, αναπαύθηκε ο άνθρωπος. Γιατί ίσως δεν είχε πειράξει σκέψη ο λογισμός ότι τώρα φεύγω εγώ, αλλά τι θα σκεφτούν οι αδερφοί, θα σκέφτονται ότι λουφάρω. Μόλις λοιπόν ακούει
Αυτά χάρηκε για αυτός. Και λέει ο Θεός να θυμηθεί την αγάπη σας. Να σας το ανταποδώσει δηλαδή. Που δεν βάλετε κακό λογισμό. Και εγώ ήθελα να κοπιάσω μαζί σας. Μα η αδυναμία μου με εμποδίζει. Λέει την αλήθεια ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε εύκολοι να κατακρίνουμε αμέσως. Να το ρίξουμε τον άλλο στον πύρτο εξώτερο. Γύρισε λοιπόν ο σταλμένος από τους άλλους αδελφούς σε εκείνους που τον έστειλαν και τους είπε. Τώρα τι θα πει στους άλλους. Ο αδελφός υποφέρει πολύ. Βλέπετε τι ωραία. Και μου είπε πως και αυτός ήθελε να κοπιάσει μαζί σας. Αλλά δεν μπορεί. Βλέπετε τώρα λέει την αλήθεια. Αλλά και τον αδελφό οικονόμησε και τους άλλους οικονόμησε. Και εκείνος δεν στενοχωρήθηκε όπου έπασχε και άλλοι χάρηκαν μετά με αυτό που άκουσαν. Υποφέρει πολύ και θα ήθελε να τους βοηθήσει. Και αποκαλύπτει όλη την αλήθεια τώρα. Αυτός είναι που είπε ψέματα ασκώντας οικονομία. Βλέπετε πόσο φωτίζει το Άγιο Πνεύμα τους ανθρώπους του Θεού. Να οικονομήσουν τις καταστάσεις και τους ανθρώπους. Ενώ ένας άγαρμπος, ας πούμε, άνθρωπος που ενεργούσε, θα λέγαμε, λογικά, θα πει η αλήθεια. Τι είναι, τι είναι η αλήθεια, να έρθεις πίσω. Δεν ξέρω, άλλος ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να του κάνεις και ψέματα, ας πούμε. Να έρθεις πίσω. Και εκείνος θα στενοχωριόταν και οι άλλοι θα στενοχωριόταν και τίποτα δεν γινόταν. Ένα ανάλογο περιστατικό έχουμε τον πατέρα Πορφύριο. Δεν το γράφει εδώ, ας το πω. Μου το έλεγε ένας υποτακτικός του. Αλλά το γράφει και στο Βίος και Λόγια. Ο πατέρα Πορφύριος ήταν υποτακτικός σε δύο γεροντάδες. Οι οποίοι ήταν αδέρφια, σαρκικά αδέρφια και ήταν μαζί στο ίδιο κελί. Το Αγίου Γεωργίου στα Καυσοκαλύβια. Υπάρχει αυτό το κελί, αν πάτε στα Καυσοκαλύβια, υπάρχει το κελί του γέροντα Πορφύριου. Που έμενε εκεί πέρα όταν πήγαινε στο Αγίος. Λοιπόν. Παντελήμονας και Ιωαννίκιος λεγόταν οι γεροντάδες του. Γέροντας ήταν ο... νομίζω Παντελήμονας ήταν. Αυτοί μεταξύ τους δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά. Μάλλον και όλας. Βλέπετε γίνονται αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά. Αν και ο Γέροντας Πορφύριος δεν το λέει αυτό. Λέει ήταν αγιώτατη. Κάτω, μπορεί να είσαι και άγιος, αλλά κάποια στιγμή να θυμώσεις κιόλας και να μαλώσεις. Λοιπόν, του λέγει ο ένας, όχι ο γέροντας, ο άλλος, ο Ιωαννίκης, πάρε αυτές τις πέτρες, το σωρό αυτό και πήγαινε τον από εδώ εκεί πέρα. Πολύ κουπιαστική δουλειά, να μεταφέρεις πέτρες. Μικρό παιδί και όλος ήταν ο πάτερ Πορφύριος, ο γκόλιθος. Το έκανε. Περνούσε ο γέροντας, του λέει, τι είναι αυτό που έκανες, με ρώτησες. Μιλιά ο πάτερ Πορφύριος, λέει, πήγαινε τις πίσω γρήγορα. Τις πήγαινε πάλι. Τον έβλεπε μετά ο παλιός, του λέει τι έκανες, δεν σου πάτησε πέσει εκεί πέρα. Τι να πει αυτός τώρα. Λέει μου υπογέροντας και το έκανα. Έτσι τους οικονομούσε. Να έλεγε από την αρχή ότι ξέρεις μου ο αδερφός ο Πατριονίκης, μπορεί να τσακωνόταν μεταξύ τους. Τους οικονομούσε και τις γεροντάδες του δηλαδή. Ή σε άλλη περίπτωση, όπως πλένουμε τα πιάτα, καμιά φορά σπάζει και κάτι έτσι. Ο Γιώργος ρωτούσε ποιος έσπασε το ποτήρι. Αν έλεγε τώρα ο πατέρ Πορφύριος ότι το έσπασε ο πατέρ Ιωαννίκης, όπως ήταν η αλήθεια, μπορεί να τσακωνόταν. Έλεγε εγώ το έσπασα. Φορτωνόταν το λάθος πάνω του. Για να μαλώσει ο Γιώργος αυτό, να μην μαλώσει το μαλώσουν μεταξύ του τα αδέρφια. Και μετά στην εξομολόγηση το έλεγε, είπα ψέματα. Βλέπετε η σοφία. Και ήταν μικρό παιδί. Αλλά εδώ είναι η αγάπη. Η αγάπη κάνει τα πάντα. Μπορείς να κάτι γενικό για το ψέμα γιατί θα πάμε λίγο πιο κάτω σε ένα παρεμφερές θέμα. Να ρωτήσετε. Πίστη ήταν να ρωτήσω. Ναι. Είπατε αυτή η πίστη όχι λεπτικά ζωντά και πρακτικά έτσι δεν είναι. Ναι. Ζωντανή πίστη. Λέμε το πιστεύω. Όχι. Όχι λεκτικά. Λεκτικά εύκολα το λες ή το διαβάζεις. Αλλά να το ζεις. Έτσι. Πίστη αν εφέργων, νεκράιστη. Πρέπει η πίστη να συνοδεύεται με τα ανάλογα έργα. Τα έργα της πίστεως. Που είναι η μετάνοια. Αυτό είναι το έργο της πίστεως, η μετάνοια. Και τότε αποδεικνύεται ότι πιστεύουμε όταν μετανοούμε. Όταν δηλαδή παλεύουμε με τα πάθη μας, πολεμάμε τα πάθη μας.
Αλλιώς δεν πιστεύεις, δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό δηλαδή. Πολλοί λένε σήμερα ότι πιστεύουν, έτσι πάνε στην εκκλησία, αλλά μπουν καντήλες, ελεημοσύνες, ξέρω εγώ, κεριά, αλλά κάνουν, όπως έλεγε κάποιος, εκεί που κινδύνουν να κάνουν εικονοστάσια, έχει γεμίσει ο δρόμος εικονοστάσια. Αλλά τη φιλενάδα δεν την αφήνουν, δεν αλλάζουν ζωή δηλαδή. Εκεί σε θέλω. Τότε υποδεικνύεις ότι πιστεύεις στον Χριστό. Όταν τηρείς εντολές. Ένα δάκρυ μετάνοιας δεν στάζουν. Και έχουν και απέτηση. Κοίταξε, εγώ σου έφερα λαμπάδα. Πρέπει να μου το κάνεις το τάμα μου, ας πούμε. Άμα δεν το κάνεις, εγώ δεν ξέρω να πατάς στην εκκλησία. Αυτό δεν είναι πίστη. Έτσι, αυτό είναι βόλεμα. Είναι θρησκεία. Αυτή είναι η θρησκεία, έτσι. Να πληρώσουμε τον Θεό να μας κάνει αυτό που θέλουμε. Να τον έχουμε στο τσεπάκι μας. Σαν ένα βαλβανό που θα μας κάνει τη δουλειά μας. Και μετά που σε είδα, που σε ξέρω. Πίστη λοιπόν δια αγάπης ενεργουμένη. Αυτή είναι η σωστή πίστη, έτσι. Αυτός είναι ο χριστιανός. Πιστεύει και φανερώνει την πίστη του με την αγάπη. Γιατί τα έργα είναι έργα αγάπης. Τα έργα της πίστης. Τα ορθά έργα είναι έργα αγάπης. Πάντα ο χριστιανός ό,τι κάνει, το κάνει με κίνητρο την αγάπη στον Θεό και μετά και στον πλησίον. Όταν δεν κάνεις έργα αγάπης, κάνεις έργα μίσους, δεν σέβεσαι τον άλλον, δεν σέβεσαι τη γυναίκα του άλλου, αυτό είναι μίσος, έτσι, είναι χωρισμός, είναι απομάκρυση από τον άλλον. Αυτό σε χωρίζει από τον Θεό. Σε χωρίζει από την πίστη. Είναι απιστία. Δεν δείχνει δηλαδή εμπιστοσύνη στον Θεό που σου λέει μη μιχεύεις, μη πορνεύεις, μην αδικείς τον άλλον. Δεν είναι θέμα θεωρητικό δηλαδή. Πίστη είναι θέμα πράξης, ζωής. Και κάθε στιγμή που δεν τηρούμε την πρώτη εντολή, που δεν μνημονεύουμε τον Χριστό, ουσιαστικά είμαστε στην απιστία πάλι. Ε? Τι σου λέει η πρώτη εντολή? Σε θέλω, λέει ο Θεός, να με αγαπάς με όλη την ψυχή σου, μέσα στη διανιά. Μέσα στη σκέψη, κάθε χτύπο της καρδιάς σου, κάθε λογισμό σου να είναι για μένα. Ε? Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Πιστεύω στον Θεό σημαίνει εμπιστεύω τον Θεό. Εμπιστεύω επομένως τα λόγια του. Επομένως τα παίρνω σαν οδηγό στη ζωή μου. Ο πρώτος λόγος του Χριστού είναι αυτός, να με θυμάσαι. Να με σκέφτεσαι. Η πρώτη εντολή του Χριστού. Βλέπετε που και η αδιάλειπτη προσευχή είναι θέμα πίστεως δηλαδή. Και αν δεν μνημονεύουμε, δεν προσευχόμαστε, ουσιαστικά είμαστε άπιστοι. Ναι. Δεν μπορεί να τη στηρίσει. Αν δεν πιστεύει στον Θεό, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πώς? Λίγες. Πάλι δεν τις στηρίζει ολόκληρες. Λειψές θα τις στηρίζει. Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα με τις δυνάμεις της στοχής της ανθρώπινης, αλλά δεν θα φτάσει ποτέ στην ολοκλήρωση. Έτσι. Βλέπετε και στις θρησκείες, γιατί ο χριστιανός δεν είναι θρησκεία, η ορθοδοξία. Στις θρησκείες έχουμε και κάποιες καλές πράξεις, κάποιες αρετές, νηστεία, ξέρω εγώ, κάποια εγκράτεια μερικές. Αλλά αυτά όλα είναι λειψά. Και αν δεις το βάζεις στην καρδιά σου, θα δεις μια μεγάλη περηφάνεια σε όλους αυτούς. Πολύ μεγάλη περηφάνεια. Πίστης λοιπόν δι' αγάπης ενεργουμένης. Σωστή πίστη, ορθό δόγμα που φανερώνεται με τα έργα της αγάπης. Άρα βλέπετε η ζωή είναι συνυφασμένη με την πίστη. Η ορθή πίστη πάει χέρι-χέρι, θα λέγαμε, με την ορθή ζωή. Και αν δεν έχεις ορθή ζωή, σιγά σιγά λιώνεις και τα δόγματα. Αυτό πάθανε στη Δύση. Γι' αυτό πέσανε στην αίρεση. Γιατί δεν είχαν ορθή ζωή. Οι Φράγκοι δεν είχαν ορθή ζωή. Είχανε περηφάνεια. Είχανε την επιθυμία για την εξουσία. Αρχομανία. Και μετά κατέληξαν να λουτρέψουν και την πίστη. Και να φτιάξουν και τα δόγματα έτσι ώστε να στεγάζουν την αρχομανία τους. Και φτιάξανε τον Πάπα αλάθητο. Έτσι έγινε ο Πάπας αλάθητος. Γιατί τις βλέπεις, στην αρχομανία. Παϊγάντε. Είναι το μοντέλο αυτό. Να εξουσιάσουμε τις πάντες. Και είναι πρώτος.
Μάτε, το πρωτείο του Πάπα. Βλέπετε πώς από την αλωτριωμένη ζωή πάμε στα αλωτριωμένα δόγματα. Πολύ απλά πράγματα. Και έχει φτάσει να λέει τώρα, ας πούμε, ο Πάπας ότι ο Χριστός είναι ο αντιπρόσωπός μου στον ουρανό. Καταλάβατε, γελίο είναι, ναι. Ο Χριστός είναι αντιπρόσωπος του Πάπα στον ουρανό. Και άμα αποφασίσει κάτι ο Πάπας, ο Χριστός πρέπει να το κάνει. Δεν γίνεται να το κάνει. Εκεί φτάσανε τώρα. Δηλαδή, να γελάς, πράγματι, να γελάς. Με αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να... ναι, φυσικά, βέβαια. Σφορική βέβαια τι είναι. Κάποιος ήθελε να πει κάτι. Ναι. Στέλνεις. Σε αναφορά το θέμα της πτώσης ως της πτώσης πάνω λόγω επειδή καμιά φορά το σχετικά αισθάνομαι ότι είναι μονίμως το συμπέρασμα. Σχεδόν το γυμναστικό θόρα που παρόλο που την προσπάθεια μου να βλέπω την προσοχή, την αφιάλωση κτλ. Εδώ βέβαια η εξομολόγηση ωφελεί, αλλά το θέμα του αυτό το να νιώθει κάποιος ότι διαρκώς είναι εμέρους. Ένα εκεί θα επικαλεστούμε τον Κύριο. Όπως ο Τελώνης, ναι. Βλέπετε, τι έκανε ο Τελώνης. Πεσμένος ήταν. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να καλέσει σε βοήθεια. Μόνος δεν μπορείς να σηκωθείς. Είσαι αδύνατος. Ναι, δεν γίνεται. Το είπε ο Χριστός μας ξεκάθαρα. Άνεφε μου, ου δύναστε πίνου δεν. Και όντως έτσι είμαστε. Σε μια τραγική κατάσταση είμαστε. Πεσμένοι συνεχώς. Καλά το λες. Και αν δεν καλέσει σε βοήθεια, δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορείς να σηκωθείς. Δηλαδή θα πεισμώσω αυτός, θα κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορείς. Άμα δεν κάνεις προσευχή δεν κόβεται. Ούτε το τσιγάρο, ούτε το ποτό, ούτε η κατάκριση, ούτε ο θυμός, τίποτα. Αν δεν προσευχηθείς δεν κόβεται. Αν δεν ζητείς τη χάρη, τη βοήθεια του Θεού δηλαδή. Και όχι μια φορά, συνεχώς, ασταμάτητα. Και με τους τρόπους που λέει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία σου λέει προσευχή, αλλά σου λέει και ξεμολόγηση, σου λέει και συμμετοχή στη λειτουργία. Πάλι προσευχή είναι, αλλά είναι πολύ δυνατή, η πιο δυνατή προσευχή που έχουμε. Δεν μπορείς να είσαι αλειτούργητος και να θες να κόψεις τα πάθη. Δεν γίνεται. Να μην λειτουργήσεις και να θες να είσαι απαθής, να κατευνάσεις τα πάθη σου. Η Εκκλησία το λέει σαφώς, δύο Κυριακές αν δεν πας, αφορίζεσαι. Ξέρετε τι αφορίζεσαι. Είσαι εκτός του σώματος της Εκκλησίας. Αν δύο Κυριακές αδικαιολόγητα λείψεις από τη Θεία Λειτουργία. Δεν χρειάζεται να σου έρθει χαρτί από την Εκκλησία της αφορισμένου σου, το έχεις κάνει μόνος. Ουσιαστικά δηλαδή κυκλοφορούμε ανάμεσα στους αφορισμένους ανθρώπους σήμερα. Το 97% των Ελλήνων δεν εκκλησιάζονται. Και για αυτούς λέει ο Απόστολος δεν πρέπει να μειγνιέστε με αυτούς. Δεν πρέπει να συναναμείγνεστε, να κάνετε παρέες με αυτούς δηλαδή. Δεν μπορείς να σχετιστείς με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν επιτρέπεται. Δεν μετέχουν σε κάτι. Δεν όχι, ακριβώς. Ο αφορισμός δεν είναι κατάρα. Είναι... Δεν τρέφεσαι, δεν τρως, πεθαίνεις. Δεν το κάνει ο Θεός, εσύ το κάνεις. Όπως τώρα, ας πούμε, αποφασίζουμε να μην τη φάμε, ας πούμε, για 40 μέρες. Θα πεθάνουμε. Για 50 μέρες. Δεν φταίει ο Θεός που θα πεθάνουμε, εμείς φταίμε. Είναι η φυσική συνέπεια της αμαρτίας. Κάθε αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο. Δεν σε θανατώνει ο Θεός, μόνος σε θανατώνει. Αν πιείς δηλητήριο, δεν φταίει ο Θεός, εσύ φταίς. Αν πίνεις πνευματικά δηλητήρια κάθε μέρα και δηλητηριάζεις την ψυχή σου, αμαρτάνεις δηλαδή, μετά πεθαίνεις. Αυτό είναι η κόλαση. Δεν φταίει ο Θεός που πας στην κόλαση. Και εδώ είναι η μεγάλη σχιζοφρένεια, ας πούμε, που οι κολλασμένοι θα τα βάζουν με το Θεό. Και θα κατηγορούν ότι ο Θεός φταίει που πήγαν στην κόλαση. Να πάμε στο άλλο κεφάλαιο. Ορίστε, κάποιος θέλει κάτι. Λέει Γιώργο. Επιτρέπεται να πεις θέματα, αν θέλεις να
αποφύγεις μια πνευματική συνεργασία ώστε να τιμάται ένα πρόσωπο πρώτο και δεύτερον επιτρέπεται να πεις ένα ψέμα ώστε γνωρίζοντας άλλη μια συνεργασία ή μια επικοινωνία με κάποιον άνθρωπο θα σου οδηγεί σε ψυχική βλάβη ώστε γνωρίζοντας αυτό το πράγμα να πεις ψέμα ώστε να μην συνεχίσεις τη συνεργασία. Και με αφορμή αυτό που είπατε και όλα και με τον αφορισμό, διότι πιο πολύ πρέπει να αποφεύγουμε, επιτρέπεται να πεις ψέμα ώστε να μην επικοινωνήσει με κάποιον, αν βλέπεις ότι θα έχεις βλάβη για όφελος. Ναι, καλύτερα να πεις κάτι γενικό. Έτσι, μια πολιτική απάντηση, ας πούμε, που να μην είναι ψέμα. Καταλάβετε. Γιατί αν πεις ψέμα, πολύ πιθανότητα το λες από κοινοδοξία. Είσαι δέσμιος της κοινοδοξίας, της τιμής των ανθρώπων δηλαδή. Και δεν θες να χαλάσεις και με τους ανθρώπους, δεν θες και να βλαφτείς κι εσύ και λες ένα ψέμα. Αλλά δεν είναι σωστό. Έτσι, είδατε εδώ που σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έγινε φόνος ο άλλος και εκεί πρέπει να το οικονομήσεις τα πράγματα. Δεν είναι, ας πούμε, σε άμεση χρήση το ψέμα. Μπορείς να μην πεις τίποτα. Αυτό, μην μιλήσεις καθόλου. Όταν ο άλλος είναι κυριευμένος από τον πονηρό, και αντί για αυτό να σου πει ουσιαστικά μιλάει πονηρός, δεν είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. Μην πεις τίποτα. Και ξέρετε και ο άλλος όταν δεν απαντήσεις, συστέλλεται λίγο. Ε? Και δεν σε ρωτάει, γιατί δεν είναι πάρα πολύ θρασής, δεν επιμένει. Γιατί μερικοί είναι όντως θρασής. Και ειδικά στις μέρες μας ακούω μερικές φορές κάτι πράγματα. Πώς ρωτάνε, ας πούμε, κάτι χυδαίες ερωτήσεις, ντρέπεις και να τις ακούσεις, ας πούμε. Πολύ προσωπικές. Και τα έχουν οι άνθρωποι σαν ψωμοτήριο, ένας στον άλλο, ας πούμε. Και δηλαδή, τι να πει κανείς, πράγματα που κυριολογικά ντρέπεσαι. Και όλος λέει δηλαδή, γιατί, τι πειράζει. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό, να το πούμε και τα άλλα. Όχι, δεν μιλάμε καθόλου. Τέλειωσε. Και γι' αυτό πολύ σοφά το Άγιο Πνεύμα. Και όλα είναι σοφά που λέει το Άγιο Πνεύμα. Σου λέει μην αναμεγνύεστε. Μην ανακατεύεστε με αυτούς. Θα πεις θα κάνουμε ένα γκέτο. Αλλά θέλετε πέστε το και έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι ένα γκέτο που σε απομονώνει, αλλά τι, δίνει μια αφορμή και σε αυτούς να μετανοήσουν. Γιατί αν τους κάνεις παρέα, ενώ αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν, είσαι αντρούλες και εγώ μαζί σας παιδιά, έτσι, συνεχίζετε τη ζωή σας. Δεν τους δίνεις μια αφορμή να μετανοήσουν και αυτοί. Κάτι θέλετε, ναι. Ψέμα. Είναι κάτι το οποίο βλάβει πνευματικά και σωματικά των πλησίων, εμένα, των πλησίων και εμένα. Τώρα, αν ένας είναι άρρωστος, έχει μια καρκίνο παραδείγματος, δεν μπορεί να το πει ο γιατρός, δεν θα του πει κατευθείαν, δεν θα του πει την αλήθεια. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα που θα του πει ότι, α, εντάξει, θέλει εσύ λίγο, ας το πούμε, έτσι, μια κατάπτωση κτλ. Διότι θα του ρίξει το ηθικό. Είναι ψέμα, λοιπόν, είναι αλήθεια, είναι ψέμα αυτό να του πει. Το ίδιο ψέμα να του πει αυτό το πράγμα. Για να το τονώσει. Είναι απόκριψη της αλήθειας. Συγγνώμη, στην περίπτωση αυτή το λένε. Παλιά δεν το λέγανε, τώρα το λένε στην κατευθείαν. Αυτό λένε και στον γνωστό και στον συγγενή. Δεν το λένε. Στον άρρωστο δεν το λένε. Στον άρρωστο. Και στον άρρωστο το λένε. Παλιά δεν είναι. Και ένα παιδάκι επίσης, το οποίο έχει κάτι ελάττωμα. Και για να μην χάσει το ηθικό κτλ. Του λες, αυτό που έχει ψάχνει, ότι είσαι καλό παιδί, προσπάθησε. Θα γίνει καλύτερο. Παρότι είναι κακό το παιδί. Θέλει μια διάκριση. Όντως είναι διάφορες περιπτώσεις. Θέλει διάκριση, όντως. Γι' αυτό είπε και εδώ και ένας άλλος Άγιος λέει αλίμονα αν δεν πεις ψέματα. Όντως, χρειάζεται μερικές φορές. Αλλά πάλι σας λέω να μην το κάνουμε κανόνα. Την εξαίρεση μην την κάνουμε κανόνα. Έτσι. Και να το αποφεύγουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ναι, έχει πάντα συνέχεια. Και πολλές φορές, κοιτάξτε, συμφέρει ο άλλος να μάθει την αλήθεια. Αν μάθει ότι έχει καρκίνο, μπορεί να μετανοήσει, να συσταλεί. Αν μάθει ότι είναι στα τελευταία του, είναι καλύτερο να ξεμολογηθεί, να κοινωνήσει. Άρα για ποιος τον τρόπο το δικό μας, πώς θα μεταφέρουμε. Εμείς πώς θα το πούμε, ναι. Πόσο προσευχή θα κάνουμε πριν το πούμε και λοιπά. Θεμαπίστευσες, βέβαια. Θεμαπίστευσες, βέβαια.
Είναι τραγικό αυτό που δεν λένε στους αρρώστους ότι είναι στα τελευταία τους, λέει γιατί μην τρομάξει και πεθάνει. Αφού και έτσι κι αλλιώς θα πεθάνει άνθρωπος. Τον αφήνει να πεθάνει ακοινώνητος, ανεξομολόγητος, να πεθάνει αιώνια δηλαδή. Εντάξει, και να το πει να κοινωνεί και να πεθάνει. Τι καλύτερο από αυτό. Τώρα που θα πεθάνει ακοινώνητος, θα πάει στην αιώνια κόλαση. Αυτό δεν το σκέφτεσαι. Και θα είσαι εσύ υπεύθυνος. Γιατί του λέει δεν έχει τίποτα, ασπιρινούλα πάρε. Τον κορόιδευε δηλαδή. Εν ονόματι τι. Δεν έχουμε σωστή αντιμετώπιση του πόνου. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ο πόνος θεραπεύει. Και είναι ευλογία ο πόνος. Και τον απονάς. Γιατί είναι το αντίδοτο της ειδονής. Η οδύνη, ο πόνος. Η ειδονή είναι το δηλητήριο που έχει δηλητηριάσει τον οργανισμό μας, τον ψυχικό και το σωματικό. Γι' αυτό ο Θεός μας έβγαλε από τον παράδεισο. Δεν είναι τιμωρία. Είναι θεραπεία που βγήκαμε από τον παράδεισο. Γιατί αν μέναμε στον παράδεισο, μέσα στην καλοπέραση εκεί πέρα, θα έμενε αιώνια το δηλητήριο μέσα μας. Η κακιά, η άτοπη ειδονή που μπήκε μέσα μας, η ενταρσία, θα γινόταν αιώνια. Και θα είμαστε αιώνια δυστυχισμένοι. Και ο Θεός μας έβγαλε για να μπούμε στην οδύνη, να μπούμε στον πόνο και να καθαρίσουμε το δηλητήριο της ειδονής. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Για να θεραπευτούμε και να ξαναμπούμε στον παράδεισο, και όχι σε εκείνον τον επίγειο, αλλά πλέον στη Βασιλεία του Θεού. Να φτάσουμε από άλλο δρόμο. Εκεί που θα φτάναμε αν δεν κάνουμε την παρακοή. Δηλαδή στο Θεό. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και εμείς τα έχουμε παρεμηνεύσει. Πάλι εξαιτίας των αιρετικών της Δύσεως. Έτσι, που σκέφτονται δικανικά, νομικιστικά. Έτσι, ο Θεός, αν είσαι καλό παιδί, σε αμύβει, σε αγαπάει, είσαι κακό παιδί, σε τιμωρεί. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός αλλάζει διαθέσεις. Αν είσαι ηθικός άνθρωπος και καλός, είναι και ο Θεός καλός μαζί σου. Αν είσαι ανήθικος και εγώ, είναι κακός και ο Θεός μαζί σου και σε τιμωρεί. Και όλα τα καλά παιδιά τα αγαπάει η Παναγία, που λέγαμε και ένα τραγουδάκι παλιά στο καθηκτικό. Έτσι, δηλαδή τα κακά παιδιά δεν τα αγαπάει η Παναγία. Όλα τα παιδιά τα αγαπάει η Παναγία. Έτσι, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, οι πρωτοθαντικές δομές και βάσεις που βάλαμε. Και περάσανε δυστυχώς και σε εμάς. Και ευτυχώς που τώρα σιγά σιγά τα ξαναγυρνάμε στους πατέρες μας και στους αγίους μας και καταλαβαίνουμε τι είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Και δεν ζητάει να γίνεις καλός άνθρωπος, ζητάει να γίνεις Άγιος. Αυτό είναι το πρότυπο. Να γίνεις όπως ο Χριστός. Και τότε θα γίνεις και καλός άνθρωπος. Πρώτα θα αποκτήσεις την ορθή πίστη, θα πιστέψεις ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος και μετά εύκολα είναι να είσαι και ηθικός άνθρωπος. Γιατί έχει έννοια και έχει, ας πούμε, αιτία το ότι προσπαθείς να είσαι ηθικός άνθρωπος. Γιατί είναι η αγάπη. Ενώ όταν λες το παιδί, ξέρεις, πρέπει να τηρήσεις αυτές τις εντολές του, το κατεβατώ, ας πούμε. Γιατί σου λέει το να το τηρήσω. Γιατί να είμαι ηθικός άνθρωπος. Γιατί να μην κλέψω. Γιατί να μην αδικήσω. Γιατί να κοιτάξω, ας πούμε, τη γυναίκα του άλλου. Δεν έχει έννοια. Αν αγαπήσει όμως τον Χριστό, έχει έννοια. Γιατί ξέρει ότι αυτό λυπεί τον Χριστό. Έτσι, και πιστεύω στον Χριστό, αυτό σημαίνει τον αγαπώ τον Χριστό. Οπότε μετά διορθώνω και τη ζωή μου. Έτσι, ξεκινάμε από λάθος βάση. Ξεκινάγαμε και με πολύ και τώρα δυστυχώς και έχουμε την αντίληψη ενός Θεού τιμωρού, ενός Θεού μπαμπούλα, ενώ τι λέει, τι ωραία το λέει ο Προσφέρος Παύλος, τι μας χωρίζει από τις αγάπες του Χριστού, τι μπορεί να μας χωρίσει, τίποτα μας χωρίζει, ούτε η αμαρτία μας χωρίζει από τον Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός δεν πάει να μας αγαπάει, όσο και να αμαρτάνουμε δεν πάει να μας αγαπάει. Εμείς όμως φεύγουμε, εμείς απομονωνόμαστε και στερούμαστε την αγάπη του. Δηλαδή κλεινόμαστε ερμητικά στον εαυτό μας και δεν περνάει η αγάπη του. Ενώ εκείνος χτυπάει την πόρτα, εμείς είμαστε, κάνουμε τον κουφό από μέσα, δεν ανοίγουμε. Ναι. Αυτό που κάνουν οι πάτερ οι ερμητικοί που σε βάζουν να πεις ψέματα προκειμένου να κερδίσουν τη δίκη από αυτές, αυτό αμάρτημα.
Ε, τι λες. Τι λες, ψέμα. Ε, τι είναι, βέβαια, τι είναι. Και μάλιστα να ορκιστείς και όλα και λοιπά. Είναι φοβερό αυτό. Γι' αυτό βλέπετε τι σοφόρο είναι το Ευαγγέλιο. Τι λέει, μη πηγαίνετε σε δικαστήριο. Το ξέρετε ότι υπάρχει τέτοια εντολή. Δεν πρέπει ο Χριστιανός να πηγαίνουμε σε δικαστήριο. Και να μην ορκίζεσαι ποτέ. Και αυτό. Αλλά πώς μολώνεις, δηλαδή να έχετε έναν άνθρωπο μέσα στην εκκλησία να το βάλετε εκεί να σας λύσει τη διαφορά. Και ακόμα γιατί έχετε διαφορές. Γιατί δεν ανέχεστε να αδικηθείτε. Και αδικεί το ένα στον άλλον. Δεν τρέπεστε, του λέει. Που έχετε διαφορές. Δεν κανονικά δεν πρέπει να έχουμε διαφορές, χριστιανοί. Πρέπει να υποχωρούμε αμέσως. Εντάξει, τι θέλει, το χτύμα πάρε το. Τι έγινε. Μήπως εγώ θα το πάρω μαζί μου. Το έχω τώρα. Αύριο πεθαίνω. Να γρηγόρησε, σκεφτόμαστε εδώ με κάποιους ανθρώπους που είμαστε τώρα στο προσκύνημα. Πέρυσι είμαστε μαζί σε ένα ανάλογο προσκύνημα, σε ένα άλλο μοναστήρι στον τίμιο πρόδρομο στη Βέρεια απ' έξω. Και ήταν και ο Γρηγόρης και μας διάβασε στην τράπεζα. Φέτος δεν υπήρχε ο Γρηγόρης. Είναι στον ουρανό. Του χρόνου κάποιος από εμάς δεν θα είναι. Μπορεί και πολλά να μείνει, δεν ξέρουμε. Έτσι είναι. Και αρπαζόμαστε εδώ και ξαφανιζόμαστε, ας πούμε, από αυτή τη γη. Και όχι, εμείς λέμε ότι θα μείνουμε αιώνια εδώ πέρα. Και θέλουμε το χωράφι μας και θέλουμε το σπίτι μας και το δρόμο και μας έπεισε το δρόμο. Και χίλια δύο τέτοια. Και τίναξε από πάνω η γειτόνισσα και μας δέρωσε το. Λοιπόν, τα ρούχα που είχαμε απλωμένα και χίλια δύο. Και γίνεται από αυτά, γινόμαστε χίλια κομμάτια από γελία πράγματα. Και έρχεται ο θάνατος και τελειώσαν όλες. Λοιπόν, τελειώσαν, πάει. Τέλειωσε, πέθανε, λέει. Έτσι θα πούν και για εμάς κάποια στιγμή. Είπατε ότι μεταξύ χριστιανών, όταν ένα κατά φημισμό χριστιανό είναι χριστιανό, τότε επιτρέπεται δηλαδή η αντιδικία αυτή να πάει στο δικαστήριο. Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι, γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός. Είναι διάκριση, θέλει διάκριση. Δεν σας λέω, πάντα υπάρχει και εξαίρεση. Αλλά να μην κάνουμε την εξαίρεση κανόνα. Εγώ σας λέω τον κανόνα τώρα. Έτσι. Αλλά μπορεί να χρειαστεί κάποτε να πας. Όντως. Άλλη δυσκολία είναι πως θα αντιμετωπίσεις τον ψεύτη. Θα τα βγάλεις πέρα μαζί του, γιατί γίνεται πιστευτικός, γίνεται βαλάστημος, ορκίζεται εύκολα. Εσύ δεν ξέρεις τι να κάνεις για την ώρα. Ενώ ξέρεις ότι σου λέει ψέμα. Να κοιτάς, αν πας παραπέρα, χειρότερα πάει το πράγμα. Δηλαδή στις καθημερινές σχέσεις να αντιμετωπίσεις τον ψεύτη είναι πολύ δύσκολα. Τον αποφεύγεις. Τον αποφεύγεις. Είναι αυτό που λέει πάλι ο Πόστος. Αν ξέρετε, λέει, ότι ένας αδελφός σας είναι λίδωρος, είναι βλάσιμος, είναι πλεονέκτης, δεν πρέπει να μην γνιέσαι μαζί του. Εκεί είμαι στο σπίτι σου ακόμα. Ο Χριστός τι λέει. Αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ' το. Το χέρι σου, κόψ' το. Δεν θέλει δραστικές λύσεις. Πρέπει να είμαστε όλοι τυφλοί. Να μην είναι τώρα, υπομένεις. Τι υπομένεις, ναι. Μέσα από τη ζωή των Αγίων έχουμε πολύ ωραία παραδείγματα. Βλέπετε, ας πούμε, ο ίδιος ο Χριστός μας είχε τον Ιούδα, έτσι, μέσα στο σπίτι του, μέσα στην ομάδα. Ο οποίος τον έκλεβε. Του λέγε ψέματα. Δεν το ξέρω αυτός. Ότι ήταν κλέφτης, ήταν ψεύτης. Το ξέρω. Τον έδιωξε, όχι. Τον αντιμετώπισε, ναι. Πώς, με την αγάπη. Με το φιλότιμο. Με τον τιμήσει. Τα έχουν πει κι άλλους στο μυστικό δείπνο πόσο τον τίμησε, ας πούμε. Του δώσε το ψωμί. Που είναι μια πράξη φιλοφροσύνης. Δεν τον ξεμπρόσθεσε να τον ρεζιλέψει. Ποτέ. Δεν αποκάλυψε στους άλλους μαθητές τι έκανε ο Ιούδας. Ούτε την τελευταία νύχτα που έφυγε πριν από τους άλλους, χωρίς τους άλλους, είπε που πάει. Θα μπορούσε να πει, κοιτάξτε τον, πάει να με προδώσει. Και να ορμήξουν όλοι απάνω του να τον λιτζάρουν, ας πούμε. Γιατί άντρες ήταν, τι δεν ήταν, είχαν νεύρα κι αυτοί. Ο Πρόσβος Παύλος ήταν, όντως, ο Πρόσβος Πέτρος ήταν με το μαχαίρι, έτσι, τάκ, το κόψε το αυτή το δούλο. Δεν αστευότανε. Τον έπιανε τον Ιούδα, τον έκοβε κατευθείαν. Τι, να προδώσει το δάσκαλο. Ναι, ανθρώπινα να το δείτε, έτσι είναι. Δεν είπε τίποτα ο Κύριος. Θα μπορούσε να πει, παιδιά, γραπώστε τον. Τι πιο απλό.
να αποφύγει τη σύλληψη. Κάπου ο Χριστός δεν λέει αυτό που δώσει τώρα το ποτήριο, γιατί θα μου προδώσει το ψωμί του Ιωάννη Χριστός. Το βρήκε. Το είπε στον Ιωάννη μόνο. Μόνο στον Ιωάννη το είπε. Μυστικά, κρυφά. Αποκάλυψε στον Ιωάννη ποιο θα είναι που θα τον προδώσει. Το είπε στον Ιωάννη. Αλλά πώς το είπε, όταν ο Ιωάννης έπεσε στο στήθος του Κυρίου πάνω, δηλαδή στο αυτί του δίπλα εκεί, και του είπε μέσα στο αυτί του, το είπε. Και δεν το είπε το όνομα, το είπε αυτός που θα του δώσει το ψωμί. Και έδωσε το ψωμί στον Ιούδα. Αλλά και ο Ιωάννης δεν το ρώτησε από μόνος, το έκανε υπακοή στον Πέτρο. Έτσι. Ήταν της υπακοής ο Ιωάννης και της αγάπης. Μικρό παιδάκι ήταν ο Ιωάννης, 15 χρόνων. Και ήξερε ο Πέτρος, στον Ιωάννη δεν θα αρνηθεί να το πει. Έβαλε μέσα. Έτσι, είναι άνθρωποι και Απόστολοι, είναι άνθρωποι. Ναι. Είναι οι Απόστολοι, είναι η αποκατάσταση του Αποστολικού αξίωμα. Όπως τρεις φορές τον αρνήθηκε, τρεις φορές τώρα τον αγάπησε, τον ομολόγησε, τον αγαπάει. Και λίγο στενοχωρήθηκε, την τρίτη φορά του λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις. Βλέπετε πόσο ταπεινώθηκε τώρα. Έμαθε πλέον να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του. Γιατί έπεσε ο Αποπάτυρος στην άρνηση? Γιατί είχε χάσει τη μνήμη του Θεού, είχε εμπιστευτεί τον εαυτό του. Και έλεγε εγώ, κι αν όλοι σε αρνηθούν, περηφάνεια, σύγκριση με τους άλλους και περηφάνεια, εγώ δεν θα σε αρνηθώ. Και θα πεθάνω για σένα. Εσύ θα πεθάνεις για μένα, του λέει ο Κύριος. Τον προειδοποίησε ο Κύριος. Του το είπε. Θα με αρνηθείς. Τίποτα εκείνος. Δεν πήρε είδηση. Να πει Χριστέ μου, εγώ θα σε αρνηθώ. Φύλαξε με, να μην πας τέτοια πράγμα. Τίποτα. Συνέχισε να επιμένει. Και κοντά σε αυτόν κόλλησαν και άλλοι μετά. Και λέγανε και άλλοι, και εμείς λέει δεν σε αρνηθούμε ποτέ. Και όμως όλοι τον αρνήθηκαν. Μόνο ο Ιωάννης έμεινε κάτω από το Σταυρό. Όλοι δηλαδή φύγανε. Δεν υπήρχε καλή πρόληψη στην περίπτωση αυτή, πατέρα Σάββατο. Ο άλλος ήταν από αγάπη, ότι εγώ αγαπώ. Δεν υπήρχε καλή προαίρεση. Η καλή προαίρεση είναι από τον καλό Θεό. Έτσι, άμα είσαι χωρίς Θεό, και η προαίρεσή μας δεν είναι καλή. Έτσι. Πώς? Δεν υπάρχει καλός άνθρωπος. Καλός χριστιανός υπάρχει. Ναι. Πάτε, σάρα, ο Ιωάννης θεωρείται ο πρώτος επίσκοπος Εφέσου της γενιάς, ο αναγκηλιστής Ιωάννης, ιδρυτής της εκκλησίας της Εφέσου. Ο Ιωάννης ήταν αυτός ο οποίος έμεινε στην Έφεσο πολλά χρόνια βέβαια. Ναι, ήταν βέβαια εκεί, πήγε ο χριστιανισμός μέσα του Αγίου Ιωάννου. Ένας άλλος επίσκοπος Εφέσου ήταν ο μόνος που δεν αρνήθηκε την Ορθοδοξία μετά από κάποιους αιώνες, μετά από πολλούς αιώνες. Ναι, ο Μάρκος, ο γενικός. Λοιπόν, τώρα πέρασε και ώρα, εντάξει, τα είπαμε όλα. Έτσι απόψε. Έλατε να κάνουμε προσευχή. Δόξα τω Θεώ και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την νίκαια ή και σε όνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους Αγίης αναδείξας, κατάπεμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτό την οικουμένης αγινεύσας την ανθρωπεδόξαση. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας και αύριο με το καλό.